χαιρόμεθα που είσαι εδώ οι αντιπρόσωποι του τύπου, οι εκπρόσωποι μόνο του τύπου, για να δείτε ακριβώς το έργο που επιτελεί η Εκκλησία μας και να το μεταφέρετε και στους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι εκείνοι οι οποίοι στηρίζουν το έργο της Εκκλησίας για να στηρίξουμε τους αδελφούς μας που έχουν άμεσο ανάγκη, γιατί βρίσκονται εμπερίστατοι στην εποχή της δυσκολίας και της κρίσεως στη ζωή που περνάει η χώρα μας. Η Εκκλησία, το κύριο έργο της είναι να διδάσκει το λαό και να λατρεύει το Θεό, αλλά ταυτόχρονα να φροντίζει να ικανοποιεί και τις άμεσες ανάγκες που έχει ο λαός μας. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν τα πάντα κοινά, με τις αγάπες που έκαναν, τα κοινά δείπνα, και είχαν και την καρδιά και τη ζωή και την περιουσία μία. Εμείς βέβαια σήμερα δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί είμαστε τόσο, είναι πολύ η ομάδα των χριστιανών, και γι' αυτό συγκεντρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία με τη βοήθεια του καθενός μας για να τα δώσουμε σε εκείνους που τα χρειάζονται. Το Πάσχα είναι η εορτή των εορτών, όπως ξέρετε, και η λαμπρή ημέρα της Εκκλησίας μας και του λαού μας. Αυτή λοιπόν την ημέρα του Πάσχα θέλουμε όλοι να χαιρόμαστε, όπως ο Αναστημένος Χριστός μας προσφέρει την πνευματική χαρά και αγαλίαση, αλλά και τη σωματική ικανοποίηση, ώστε να μην είναι κανένας πεινασμένος αυτές τις μέρες. Γι' αυτό η Μητρόπολη μας, οργανωμένη με τις ενορίες μας, τους ιερείς μας και τους εκπροσώπους των ενοριών, κάναμε μια προσπάθεια, έναν αγώνα και συγκεντρώσαμε αυτά τα τρόφιμα που βλέπετε εδώ γύρω γύρω, τα οποία τα παίρνετε σήμερα οι εκπρόσωποι των ενοριών για να τα μοιράσετε στους ενορίτες που τα χρειάζονται. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα παρά να ευχαριστήσω εσάς που μας παρουσιάζετε, αλλά ακόμα να ευχαριστήσω εκείνους που μας βοήθησαν και μας έδωσαν από το περίσευμά τους ή από το υστέρημά τους όλα αυτά τα τρόφιμα εδώ και τα φρούτα και τα υπόλοιπα πράγματα, για να τα στείλουμε εμείς εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Εύχομαι σε όλους η χαρά του Χριστού να είναι πάντα σύντροφος της ζωής σας και να μην μένει κανείς ποτέ μόνος και πεινασμένος μέσα στην Εκκλησία μας. Σεβασμιότατε, εγώ μόνο θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αν χρόνο με το χρόνο βλέπετε να αυξάνονται οι άνθρωποι που εδώ στην περιοχή μας έχουν ανάγκη? Ναι, δυστυχώς αυτό που ρωτάς είναι ένα γεγονός, ότι πράγματι κάθε χρόνο που περνάει παρουσιάζει και περισσότερους ενδεείς ανθρώπους, και επομένως αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει πολύ περισσότερο, τόσο εμάς το λαό γενικά, αλλά ακόμα πολύ περισσότερο τους άρχοντες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη και πρέπει το λαό μας να τον ανεβάσουν, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πνευματικά. Γιατί σήμερα είναι μια κατάσταση που διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάπτωση του λαού μας, και οικονομικά και πνευματικά και κοινωνικά και οικογενειακά και ακόμα και ιδεολογικά. Αυτά πρέπει να τα ξεπεράσουμε και να γυρίσουμε πίσω στην παράδοση των πατέρων μας, στην Ελλάδα όπως μας την παρέδωσαν οι πατέρες μας, με βασικό στοιχείο την Βασιλεία του Θεού και το Χριστό κέντρο της ζωής μας. Ο Χριστός είναι εκείνος που δίνει τη χαρά, και η εορτή του Πάσχα οφείλεται ακριβώς στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, που είναι εκείνος που έπαθε για μας και ανεστήθη για μας και μας δίνει τη χαρά της ζωής και της αιωνιότητας. Επομένως πρέπει να γυρίσουμε πίσω στα ιδανικά της φιλής μας, σε αυτή την κληρονομιά που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια αυτάρκεια οικονομική αλλά και μια κοινωνική χαρά και ενότητα.